τη συμφωνία για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Συριακή κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ανακοίνωσε ο διεθνής διαμεσολαβητής Λακτάρ Μπραχίμι. Σε συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας των επίσημων συνομιλιών της Γενέβης, ανέφερε ότι και οι δύο αντιπροσωπείες αποδέχτηκαν επί της αρχής το ανακοινωθέν της Γενέβης 1. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα ήταν εύκολο τα δύο μέρη να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς διακυβεύεται στις συνομιλίες, υποστήριξε ο Λακτάρ Μπραχίμι. Μεγαλύτερη φιλοδοξία μας είναι να σώσουμε τη Συρία, τίποτα λιγότερο από αυτό. Ελπίζω ότι όλες οι πλευρές, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και τα Ηνωμένα Έθνη θα ανταποκριθούν στο έργο τους, κατέληξε. Ο Λακτάρ Μπραχίμι τόνισε ωστόσο ότι δεν έχουν συζητηθεί τα φλέγοντα θέματα και ότι ο δρόμος προς την ειρήνη παραμένει δύσβατος. Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί η πιθανότητα συμφωνίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη Χόμς ως μια πρώτη απόπειρα οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης. Το προπύργιο των ανταρτών πολιορκείται εδώ και πολλούς μήνες από τις κυβερνητικές δυνάμεις.